με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204, με την τέταρτη σταυροφορία, αρχίζει ουσιαστικά η κατάρρευση της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που μετά το 1430 περιλαμβάνει μόνο την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και το δεσποτάτο του Μοραίος. Οι προσπάθειες του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου για βοήθεια από τη Δύση μέσω της Ένωσης των Εκκλησιών δημιουργεί τρομακτικές αντιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ενωτικών και των ανθενωτικών. Την ίδια εποχή, η αναρρίχηση στο θρόνο του αδιάλακτου Μωάμεθ στη θέση του διαλλακτικού πατέρα του Μουράτ σημαίνει εφαρμογή της έμονης ιδέας του πρώτου, που είναι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κάτι που καταφέρνει μετά από πολιορκία 55 ημερών. Η άλωση της πόλης γίνεται την 3η 29 Μαΐου του 1453. Οι αφηγήσεις και οι απεικονίσεις των Ευρωπαίων περί ηγητών, αλλά και πολλά αντικείμενα οικοτεχνίας, δίνουν μια εικόνα της καθημερινής ζωής των Ελλήνων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Οργανωμένοι σε κατατόπους κοινότητες, οι ελληνικοί πληθυσμοί συσπυρώθηκαν, αφενός γύρω από τις κοινοτικές αρχές, που πέρα από τη συλλογή των φόρων προσέφεραν μεγάλο διοικητικό έργο, και αφετέρου γύρω από την Εκκλησία, το μοναδικό θεσμό που λειτουργήσε απρόσκοπτα στον ελληνικό χώρο μέχρι και την περίοδο της απελευθέρωσης. Η Εκκλησία αποτέλεσε το σημαντικότερο φορέα διατήρησης της ιστορικής συνέχειας, καθώς οι ιερείς ανελάμβαναν να διδάξουν στα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα την ιστορία τους και τη θρησκεία τους, σε περιόδους σκληρής καταδυνάστευσης των Τούρκων. Ο θεσμός του κρυφού σχολείου δείχνει ακριβώς τη λαχτάρα αυτή των Ελλήνων να μην χάσουν την παράδοση και την ταυτότητά τους. Αν και θεωρητικά οι Οθωμανοί Σουλτάνοι παραχωρούσαν κάποιες ελευθερίες στους απίστους υπηκόους τους, στην καθημερινή ζωή οι περιορισμοί ήταν πάρα πολλοί και οι οικονομικοί φόροι δυσβάσταχτοι. Ο πιο απάνθρωπος φόρος που οι χριστιανοί αναγκάζονταν να πληρώνουν ήταν το παιδομάζωμα, γνωστό ως τα τάγματα των γενίτσαρων. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί των Βαλκανίων υποχρεούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα να παραχωρούν στις Οθωμανικές αρχές τα πιο έξυπνα και όμορφα αρσενικά παιδιά τους, τα οποία αφού εξισλαμίζονταν με τη βία, υπηρετούσαν τον τουρκικό στρατό ή τις τουρκικές αρχές. Έτσι 400 χρόνια κύλησαν, με την ελπίδα που οι Έλληνες έτρεφαν ότι «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι». Και το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Το έτος 1821 οι Έλληνες ξεκίνησαν την επανάσταση που κατέληξε στην απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους και τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των Ελλήνων της Διασποράς που ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό από τον Ξάνθο, τον Σκουφά και τον Τσακάλοφ. Η ιδέα της ελευθερίας από την τουρκική κατοχή και το όνειρο μιας ελεύθερης πατρίδας άρχισαν να διαδίδονται. Σε αυτό συνέβαλε πολύ η δράση του Ρίγα Βελεστινλή, που με τις ενέργειές του και τα επαναστατικά ποίηματά του φλόγιζε τις καρδιές των σκλάβων Ελλήνων. Το 1797 έγραψε το Θούριο, ένα πατριωτικό ποίημα που τραγουδούσε στις συνάξεις των Ελλήνων με σκοπό να τους ξεσηκώσει. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ανώτατος αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και εκλεγμένος αρχηγός από τη Φιλική, περνάει τον Προύθο ποταμό και ξεκινάει την Επανάσταση. Μέσα σε λίγο χρόνο ξεσηκώθηκαν πολλές περιοχές της Ελλάδας και στις 25 Μαρτίου του 1821, ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας κοντά στα Καλάβρητα και οι πολεμιστές ορκίζονται «Ελευθερία ή θάνατος», λέξεις που έγιναν το έμβλημα της Επανάστασης και απεικονίζονται με τις μπλε και άσπρες γραμμές πάνω στην ελληνική σημαία. Ομοφυμαδών εκστρατεύομεν,
αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου. Κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, που κράτησε για 8 περίπου χρόνια, επώνυμοι πολεμιστές, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά, όπως συνήθιζε να τον αποκαλούν οι συμπολεμιστές του, ο εμπνευστής της μεγάλης νίκης στο Βαλτέτσι και την Τριπολιτσά, άνοιξαν το δρόμο για την εδραίωση της Επανάστασης. Έλληνες! Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για 10 παλιότουρκους που μπήκα στο Μοριά? Εσείς δεν είστε που τους νικήσατε στο Βαλτέτσι? Εσείς δεν επατήσατε το κάστρο στην Τριπολιτσά? Αυτή ήταν πόλεμη, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε? Για δεν μιλάτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμαλι. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ? Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Βόηθα. Βόηθα, Παναγιά μου, τους Έλληνες να ψυχωθούν. Φώτισέ τους. Φώτισέ τους να βρουνε το σωστό δρόμο για την ελευθεριά τους. Κι εγώ είδα ένα όνειρο αυτές τις μέρες. Υπόγραφε, λέει, ο Θεός ένα ομόλογο. Την ελευθερία της Ελλάδος. Και ο Θεός δεν παίρνει την υπογραφή το πίσω. Ας είναι ευλογημένη η ώρα. Στις 25 του Μάρτη, λοιπόν. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο πρώτος μάρτυρας του αγώνα και ο αρχηγός της μάχης της Σαλαμάνας, που έδωσε πνοή στην ελληνική επανάσταση και ιδιαίτερο νόημα στο σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», με την ηρωική αυτοθυσία του και το φρικτό του θάνατο. Ο ηρωικός κληρικός Παπαφλέσσας, που το μεγαλείο της αυτοθυσίας του στο Μανιάκι έκανε ακόμα και τον σκληρόκαρδο Ιμπραήμ να σκύψει και να φιλήσει με σεβασμό το άψυχο καταματωμένο κεφάλι του. Τον βρήκατε? Ναι. Ο θρυλικός μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης, που ανατείναξε την τουρκική φρεγάτα του Πασά Καρά Αλή στη Χίο
και εκείνος για αντίπεινα κατέσφαξε τους κατοίκους της Χίου. Φυσικά, μεγάλη είναι η συμβολή και των γυναικών στον αγώνα, όπως της Μπουμπουλίνας και της Μαντός Μαυρογένου, που ξόδεψαν όλη την περιουσία τους για να συμβάλλουν στο ναυτικό εξοπλισμό για την Επανάσταση, και της Σουλιώτισσας Τζαβέλαινας, αλλά και ανώνυμο πλήθος λαού, όπως οι Μεσολογγίτες και οι Σουλιώτες, με πράξεις αυτοθυσίας και ηρωισμού, τραβούν τα βλέμματα θαυμασμού των φιλελλήνων της Ευρώπης, νικούν τις ακραίες συντηρητικές πεπιθήσεις του Αυστριακού καγκελάριου Μέτερνιχ και αναγκάζουν τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 να δεχτούν την ανεξαρτησία της Ελλάδας και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους. Στις 6 Ιανουαρίου του 1828 ο Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, φτάνει στο Ναύπλιο και ορίζει την πόλη του Ναυπλίου ως πρωτεύουσα του νέου κράτους. Ύστερα από 400 χρόνια δουλείας και 10 χρόνια ματιρών πολέμων εναντίον μιας πολυπληθέστερης και φαινομενικά αίτητης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ελλάδα, παρόλο που δεν μπόρεσε να ανακτήσει την κοιτίδα του ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη, γίνεται ανεξάρτητο κράτος και αναγνωρίζεται από όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Σποτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Σποτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.